Με στην κρατική τηλεόραση. Πληρώνουμε την κρατική τηλεόραση και τους συναδέλφους εκεί και η άλλη κάνει μετάδοση αγώνα μουσουλώντας, τρώγοντας και μιλάει μπουκωμένη στον αέρα. Μια χαρά. Σχολιάστρια λοιπόν, τρώει εκεί, μιλάει στον αέρα της εκπομπής, μπουκωμένη, απίστευτο περιστατικό στην κρατική τηλεόραση. Κυριάκο Θεοδωσίου, τηλεφωνική μας γραμμή και σε λίγο θα δούμε και θα ακούσουμε και το απόσπασμα. Κυριάκο. Καλησπέρα και πάλι, Φίλιππε. Κυριολεκτικά σαν στο σπίτι της και ίσως ακόμη πιο χαλαρά φαίνεται να νιώθει στην έρη τη σχολιάστρια της Φόρμουλα 1. Αφού πρώτα ενημέρωσε το κοινό του Μαλαισιανού Grand Prix ότι είχε φέρει κέικ στο στούντιο, κατόπιν Φίλιππε άρχισε να το τρώει. Ναι, λες και ένιωσε αυτό το κοινό και τους ακροατές. Ναι. Κατόπιν άρχισε λοιπόν να το τρώει και συνέχισε να λέει τις απόψεις της και να μιλάει, μόνο που η φωνή της ήταν μπουκωμένη και αυτό ήταν φυσικά ευδιάκριτο. Να πούμε ότι δημοσιογράφος πολλές φορές κάνει αστιάκια, εν λόγω δημοσιογράφος, αυτοσαρκάζεται για την ασχετοσύνη της περί των καλλιτεχνικών, λες και αφορά επίσης το κοινό, στέλνει χρόνια πολλά από του αέρος της ΣΕΡΦ στην οικογένειά της, διατυπώνει κοινωνικές και φιλοσοφικές κρίσεις και λέει ενώ μεταδίδει Φόρμουλα 1. Πάμε να δούμε να ακούσουμε την μπουκωμένη. Για ακούστε την μπουκωμένη που τρώει. Ακούστε την μπουκωμένη. Βάλτε την. Τελευταίος γύρος για τον Max Verstappen. Μέχρι να πέσει καρό σημαία. Σήμερα μπορεί και να έχουμε σούι, να ξέρεις. Εγώ πιστεύω θα βγει με τούρτα σήμερα. Γιατί είχε γενέθλια ο Verstappen. Άλλωστε και εγώ ήρθα με το μικρό μου κέικ σήμερα. Το βλέπετε όλοι. Γιατί είχε γενέθλια ο Verstappen. Οι Ολλανδοί που παντού ακολουθούν. Ναι, πια είναι το σύμβολό τους. Να, μην ξεχνάς πώς κρίθηκε πέρσι ο τίτλος, πώς κρίθηκε η αλήθεια στον ένα βαθμό. Και ο ένας βαθμός έχει διαφορά. Σε βρήκα τώρα που μασάς και δεν μπορείς να μιλήσεις. Ξέρω, okay, και δεν έχει γενέθλια, αν θέλετε πάρτε κι εσείς, το Verstappen. Με χαρά. Χρόνια πολλά. Μακάρι να βρεθούν και άλλοι γρήγοροι οδηγοί σαν κι αυτόν. Δεύτερο Ferrari που βγαίνει. Που υπάρχουν. Εκτός αγώνα πάλι. Απίστευτο αυτό με το να τελειώσει ο αγώνας. Η Φόρμουλα 1, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι έχει καλό μέλλον. Όλη η νέα γενιά που έρχεται από πίσω είναι εξαιρετική. Και με το παγωτό. Είδατε πόσο έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας. Βέβαια. Των οδηγών. Ναι, λογικό είναι. Όχι μόνο στη Φόρμουλα 1. Το κέικ είναι μεγάλο τώρα. Δεν μπορούμε να ακούσουμε εδώ και όλη τη Φόρμουλα να ακούμε μασάει η συγκεκριμένη. Το ομολόγησε όμως ότι τρώει και η ίδια στον αέρα. Τη λέει και ο συναδελφός τη τρως και κέικ. Ναι, και λέει τρώει γιατί είχε γενέθλια και έστελνε τα ευχητήρια τη όλη να είναι καλά η οικογένειά τη. Αλλά κυρία μου, σε πληρώνουμε για να κάνει μια δουλειά. Μας έχουν ρημάξει στη ΔΕΗ να πληρώνουμε την ΕΡΤ για να τρως εσύ το κέικ. Ας το φάει μετά. Σεβασμός δεν υπάρχει. Ήταν στο τέλος θα πηγαίνουμε με το ξηραφάκι να κάνουν τις μασχάλες τους. Ένα τυχές περιστατικό ίσως ήταν. Μα μισό λεπτό, πίναγε χιλιγούρα. Φάτο το ρημάδι το κέικ μία. Εδώ πέρα μία ώρα τρως μασουλάς το κέικ. Για στρατό, ολόκληρο το κέικ που φτιάξε. Οι αγώνες Φόρμουλα 1 κρατάνε ώρες, ίσως γι' αυτό, πείνας. Οπότε δείξανε κέικ. Μα τι να πω, ρε. Πάνω από 3-4 ώρες. Στο τέλος, ειλικρινά, θα παίρνουν και θα ξυρίζονται στον αέρα. Θα λέει μισό λεπτάκι. Κάνει και μανικιούρ και πετικιούρ κιόλας. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Πολύ ωραία, χύμα η κατάσταση. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Πάμε λίγο στις διαφημίσεις τώρα, πηγαίνουμε. Κοντρόλ, ενημερώστε με λίγο. Σε λίγο.